συνεχίζει να μην αποκλείει να κρύβεται σαν ποτάς πίσω από τη διαρροή των εξεταστικών δοκιμίων ο Υπουργός Παιδείας που σημειώνει ότι η παρέτησή του είναι στη διάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας και κάνει λόγο για περίεργο λάθος. Ένα λάθος πάντως με σημαντικό οικονομικό κόστος που πλήγωσε την διαδικασία εξετάσεων των εκπαιδευτικών. Μιλώντας στην εκπομπή πρωινά νέα, ο Κώστας Κάδης ανέφερε ότι η έρευνα που διατάχθηκε θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας για να διαφανεί ποιο ή ποιοι ευθύνονται. Είτε ηθελημένα είτε άθελα. Ε, Μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά δεν το αποκλείεται. Ναι. Ε, δεν αποκλείω τίποτα. Τα θέματα των εξετάσεων φυλάσσονται σε πτέρυγα ξενοδοχείου και επαφή με αυτά έπρεπε να είχαν μόνο οι θεματοθέτες. Ωστόσο, άγνωστο γιατί παραδόθηκαν σε λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο μία ώρα πριν τις εξετάσεις. Το απίστευτο είναι ότι ο κάθε θεματοθέτης κατήχε μόνο τα θέματα του γνωστικού του αντικειμένου. Χθες υπήρξε διαρροή των θεμάτων και των πέντε αντικειμένων. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι ε, η δύναμη της συνήθειας, διότι ήταν η πρώτη φορά που η εξέταση γινόταν απόγευμα. παρέμβαση του Γενικού Ισαγγελέα για να γνωματεύσει για την εγκυρότητα της διαδικασίας και έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παιδείας ζητούν οι εκπαιδευτικέ οργανώσεις με κοινή τους ανακοίνωση. Με τη χθεσινή απαράδεκτη πρόχειρη και ανεύθυνη διαχείριση των εξετάσεων έχει αναμφίβολα πληγή αξιοπιστία, το κύρος και το αδιάβλητο των εξετάσεων αλλά και αυτό ακόμη το νέο σύστημα διορισμού. Η κυβέρνηση πάντω στηρίζει του χειρισμού του Υπουργείου Παιδεία για το φιάσκο, δεν αποκλεί το σαμποτάζ και διαμηνύει. Ότι δεν θα επηρεαστεί η διαδικασία. Αυτή η ατυχή, επαναλαμβάνω εξέλιξη δεν θα επηρεάσει ενδεχομένω μια από τι σημαντικότερε μεταρρυθμίσει στην ιστορία τη Κυπριακή Δημοκρατία. Το θέμα, όπω αναμενόταν, μπήκε στην προεκλογική δίνη με τα επιτελεία των υποψηφίων προέδρων να βάλουν κατά τη κυβέρνηση, ζητώντα την ανάληψη πολιτικών ευθυνών. Το Υπουργείο Παιδεία δεν μπορεί να πείσει ότι αυτή η διαδικασία είναι αδιάβλητη. Με την προχειρότητα τη, την ανευθυνότητα τη, κατάφερε να καταρακώσει ακόμη ένα θεσμό. Αναμένουμε άμεσα απαντήσει από του αρμόδιου αλλά και την ανάληψη πολιτικών ευθυνών. Η τεράστια αγκάφα ορκίζει, θέτει υπό το αδιάβλητο των εξετάσεων και τα θεμέλια της πολυδιαφημιζόμενης από την κυβέρνηση μεταρρύθμισης. Τη στήριξή τους στους χειρισμούς του Υπουργείου Παιδείας εξέφρασε Οδυσσή. Θέλω να σημειώσω την διαχείριση του Υπουργού Παιδείας. Σφοντρές επικρίσεις προς την κυβέρνηση διατύπωσαν και τα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση.